Ευχαριστούμε τον Θέμη Μπάκα, είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών Real Estate. Καθώς διαβάσαμε ένα άρθρο σας, κύριε Μπάκα, καλησπέρα και ευχαριστούμε καλησπέρα, που είσαστε. Καλησπέρα κύριε Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Διαβάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον σας άρθρο στην ημερησία. Μεταξύ των άλλων, ξέρουμε ότι ο τουρισμός σπάει τα κοντέρ, σπάει τα ρεκόρ. 30 εκατομμύρια τουρίστες και πάνω, και παραπάνω, και μακάρι να είναι και περισσότεροι. Αν μη τι άλλο, είναι η βαριά βιομηχανία μας και πάει καλά. Μιλάμε όμως πλέον, ή θα μπορούμε να μιλάμε στο μέλλον, για τις low cost, σε εισαγωγικά, περιοχές χαμηλού κόστους, ότι ανεβαίνουν και αυτές τους καλοκαιρινούς προορισμούς, τους παίρνει το κύμα δηλαδή, ή έχουμε κάποιο άλλο γεγονός που αξίζει να εστιάσουμε? Θα πούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε το εξής πράγμα. Η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός προορισμός γενικότερα. Δηλαδή, μπορεί οι τουρίστες να γνωρίζουν τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Χαλκιδική, αλλά όλη η χώρα μας, όπως είναι δομημένη και τις παραλίες που έχουμε και την ακτογραμμή που έχουμε, είναι εύπορο έδαφος για τουρισμό σε οποιαδήποτε παραλία υπάρχει στη χώρα. Βλέπουμε ταυτόχρονα το εξής. Βλέπουμε ότι προορισμοί που δεν τους γνώριζαν μέχρι τώρα οι ξένοι, πλέον οι ξένοι, οι τουρίστες, αναζητούν νέους προορισμούς, αναζητούν πιο γραφικά μέρη, πιο, και πολλές φορές πιο ήρεμους προορισμούς, πιο χαλαρούς. Θα μας δώσετε ένα-δύο παραδείγματα για να το καταλάβουμε καλύτερα? Συγκεκριμένα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι πολλοί τουρίστες επιλέγουν ένα κομμάτι της Μάνης, που είναι το Ίτυλο, ένα μικρό χωριό. Εξαιρετικό χωριό. Εμείς που ζούμε στη χώρα μας, πολλοί από εμάς δεν το γνωρίζουν κιόλας. Η Πελοποννήσιο, που είναι κατά κύριο λόγο από την περιοχή της Αχαρδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, γνωρίζουν συγκεκριμένη περιοχή. Κάποιος μπορεί να διαμεί στο Ίτυλο της Μάνης και να πληρώσει για τον Αύγουστο για φέτα νυχτερεύσεις 850 ευρώ για φέτα νυχτερεύσεις. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι λογικό εν μέσω μιας τουριστικής περίοδου όπως διανύουμε. Mm-hmm. Ταυτόχρονα άλλες περιοχές, βλέπουμε ότι είναι και η Παρισία, βοήθησε πάρα πολύ η Ολυμπιαδός, βοήθησε πάρα πολύ όλη ο δρόμος πλέον από την Τρίπολη προς την Καλαμάτα, όπου και η Παρισία πλέον μια περιοχή η οποία έχει πραγματικά πολύ όμορφες παραλίες, μια περιοχή η οποία την επιλέγουν πάρα πολύ θανατικοί λάτρεις του windsurfing και του surfing γενικότερα, mm-hmm. έχει πολύ ωραία κύματα, όπου η απόσταση από την Αθήνα... Αυτό θα ρώταγα, το γεγονός ότι είναι κοντά, σίγουρα παίζει το ρόλο του. Έρχονται στα μεγάλα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ακριβώς. Και από εκεί πέρα αυτές οι αποστάσεις 3-3,5 ώρων. Έως 3,5 ώρες είναι η κατάλληλη απόσταση που μπορεί να διανύσει κάποιος τουρίστας, είτε Έλληνας είτε Αλδαπός. Με το αυτοκίνητό του. Γιατί από εκεί πέρα πλέον είναι πιο κουραστικό για κάποιον. Αλλά σίγουρα η εθνική οδή και το καλό οδικό δίκτυο είναι αυτό που αναδεικνύει τους τουριστικούς προορισμούς κιόλας. Μάλιστα. Αυτή είναι και η πάντα αλήθεια. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή είστε και πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών, υπάρχει και ζήτηση και για αγορά σε αυτές τις περιοχές, σίγουρα, και από ποιες περιοχές της Ευρώπης ή όχι μόνο? Θα σου πω το εξής, ότι γενικότερα όταν κάποιος επισκέφτεται μια περιοχή και την επισκέφτεται μία φορά και δεύτερη φορά πλέον, επιθυμεί να μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα ακίνητο. Στις συγκεκριμένες περιοχές, κατά κύριο λόγο, οι αγορές που γίνονται δεν ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα την Πελοπόννησο, οι πιο πολλοί είναι Γερμανοί. Mm-hmm. Δηλαδή το κομμάτι της Μεσσηνιακής Μάνης, το Ίτυλο, όπως είπαμε προηγουμένως, mm-hmm. είναι περιοχές που τις επιλέγουν οι Γερμανοί. Έτσι είναι και στο νομό Ηλίας, η Κρούτα, η περιοχή η οποία της Πελοποννήσου, πολλές φορές ονομάζεται η Μύκονος της Πελοποννήσου. Ναι. Όλο το μέτωπο, το παραλιακό του Ιωνίου. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για 15 χιλιόμετρα παραλία Μουδιάς, έχουν γίνει επενδύσεις από τους τοπικούς επιχειρηματίες και βλέπουμε ότι πλέον επενδύουν και οι ξένοι, γιατί είναι πιο φτηνή η εξωτική κατοικία σε αυτούς τους προορισμούς και ταυτόχρονα είναι αναδυόμενες. Δηλαδή, αν θα μιλήσουμε μετά από 5 χρόνια ή μετά από 6 χρόνια, θα δούμε ότι οι τιμές θα τελείως διαφορετικές. Τόσο στις μισθώσεις για εξωτική κατοικία, όσο και στις τιμές πώλησης. Κάτι ανάλογο εντοπίζεται και προς τα βόρεια της Αττικής, ενδεχομένως στην Εύβοια ή σε κάποιες άλλες παραθαλάσσεις? Βλέπουμε στην Παλαιά Φώκια, βλέπουμε στο Σούνιο, βλέπουμε το Πορτοράφτη, όπου οι πληρότητες αγγίζουν και το 80%. Και μιλάμε για στοιχεία τώρα όμως, τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί έρευνα πριν περίπου 7-8 ημέρες. Σκεφτείτε ότι όσο πιο κοντά θα φτάσουμε στο να πάει κάποιος διακοπές, τον Αύγουστο μήνα θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις πληρότητες. Οι πληρότητες αυτή τη στιγμή αγγίζουν το 76% ως και το 80%. Μάλιστα.
σκληρότητα και στο Λαύριο και στο Σούνιο, λοιπόν. Ναι, βιαστείτε όσοι δεν έχετε βρει. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι τιμές είναι ελκυστικές. Και μιλάμε για ένα διαμέρισμα που διχωρώ, το οποίο μπορούν να μένουν οι γονείς στα παιδιά. Mm-hmm. Άρα, σε πολύ καλές τιμές. Ναι, ναι. Άρα μια οικογένεια που πρέπει στιγμή να πάει να μείνει στο Πόρτο Ράφτη για τον μήνα Ιούλιο και να πληρώσει 700 ευρώ για 7 μέρες, δηλαδή 100 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Έτσι και τον Αύγουστο, απλά αυξάνει τον Αύγουστο λίγο και πάει σε 950 ευρώ την εβδομάδα. Mm-hmm. Γενικά παρατηρούμε ότι οι Έλληνες πλέον, οι οικογένειες, βλέπουμε ότι μπορεί να μην πάνε σαν το Ρήνη στη Ρόδο ή στη Μύκονο, αλλά θα κινηθούν τουλάχιστον σε προορισμούς που δεν είναι πολύ μακριά από την πόλη που διαμένουν. Όπως π.χ. αυτοί που οι κάτοικοι της Λάρισας θα επιλέξουν τον Πεταμόνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.